Καλό σας μεσημέρι λοιπόν, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 Ιούνιου του 2020. Α, είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί έχει γενέθλια το παιδάκι μου, το μικρό μου αγόρι, ο Οδυσσέας μου, το παλικάρι μου. Και έτσι υπάρχει έτσι ένα πολύ καλό κλίμα εφορίας. Και με χαμόγελο λοιπόν, μιας και έχουμε γενέθλια, θα ταξιδέψουμε όπως κάνουμε πάντα μέσα από την εκπομπή Ώρα Ελλάδας σε διάφορα σημεία της ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού όπου υπάρχουν και δημιουργούν πραγματικά, σωστή αυτή είναι η λέξη, δημιουργούν οι ελληνικές ομάδες του εξωτερικού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είμαι ο Νίκος Αγγελίδης, μου έχουν πει να το λέω συνέχεια έτσι γιατί ναι, μπορεί να μην ξέρουν τη φωνή μου. Στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου είναι η καλή φίλη Σοφία Μαντά. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Νέλη Ζαφυροπούλου και ο Αλέξανδρος Καρακασίδης θα βγάλουν σίγουρα σε πέρας την εκπομπή, ταξιδεύοντάς μας αρχικά στην Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Πάμε, αιωλικάρα! Λοιπόν, ωραίος, εντυπωσιακός ήμος. Λοιπόν, για να μην κοροϊδευόμαστε, παιδιά, παλιότερα όταν μιλάγαμε για την Λέσβο, ξέραμε μια ομάδα δηλαδή, λέγαμε ότι υπάρχει ο Αιωλικός εκεί, η ομάδα η οποία αγωνιζόταν σε εθνικό επίπεδο. Αργότερα προέκυψαν οι Καλονές και οι Ομορφιές, οι οποίες εξαφανίστηκαν μέσα σε ένα από τα γνωστά έτσι πειράματα του ελληνικού ποδοσφαίρου για το πώς έγινε αυτό το... Η έκρηξη και για το πώς εξαφανίστηκε αυτή η ομάδα που έπαιξε μέχρι και την πρώτη εθνική κατηγορία, χρησιμοποιώντας μάλιστα ως έδρα της και το Ολυμπιακό Στάδιο της Καλογρέζας. Και πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον Αιωλικό που έχει μια σημαντική παρουσία πλέον, αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν τα πήγε άσχημα φέτος καθότι έκανε ένα νέο διοικητικό ξεκίνημα και πνέει ένας άνεμος αισιοδοξίας. Τερμάτισε στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα στον 6ο όμιλο, έχοντας από πάνω του τη Ρόδο, το Μαρκό, τον ΑΟΗ Πάτου, τον Παναρκαδικό, τον ΑΕΤΗ, το Σπάτον, τη Θήλα Ραφίνας και από κάτω το Καπαρέλι, τη Νέα Αρτάκη, τον Παλαινιακό, τον Αχαρναϊκό, την Κόρινθο και την ΑΕΚ Τρίπολης. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα και θα το δούμε αυτό, που συμμετέχει σε αυτό μια ομάδα νησιώτικη και αν δείτε καλά υπάρχει άλλη μια ομάδα από νησί και τα ταξίδια, τα υπόλοιπα που γίνονται είναι στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. Ένα ακόμη πρόβλημα και μια δυσκολία και οικονομική αλλά και ουσιαστική για τις ομάδες που ανήκουν στην νησιωτική χώρα.
Πάμε στην Μυτιλίνη για να συναντήσουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Στέλιο τον Αλμπάνη. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Όλα καλά, τι γίνεται? Όλα καλά, εσείς? Ωραία. Λοιπόν, είπαμε να ανοίξουμε σήμερα το κεφάλαιο Αιωλικός. Θα πούμε διάφορα πραγματάκια, αλλά θα σταθούμε και στο γεγονός ότι είναι η πρώτη ομάδα σε εθνικό επίπεδο η οποία έχει στις τάξεις της ένα προσφυγόπουλο. Από τους καταβλισμούς της Μόριας προέκυψε ο 16χρονος από το Κονγκό. Ο Φράνσις Καλόμπο. Φράνσις Καλόμπο, ετών 16. 16 ονών, έπαιξε με την ομάδα του Αιωλικού και έπαιξε και στα παιχνίδια με τον Απόλλωνα της Αθήνας και, και τη Λαμία. Έτσι κοντραρίστηκε στο κύπελο με τις μεγάλες ομάδες και η παρουσία του ήταν κάτι το εντυπωσιακό πραγματικά και δείχνει και την όλη θεωρία, λογική και φιλοσοφία της ομάδας αυτούς τους σύγχρονους καιρούς που ζούμε. Λοιπόν, πάμε, Στέλιο μου, να τα πάρουμε από την αρχή. Έχουμε να κάνουμε με μια πολύ ιστορική ομάδα, το Αιωλικό, που νομίζω ότι η πρώτη της παρουσία στο Εθνικό Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα ήταν το 1980-81, έτσι. Ο Αιωλικός ιδρύθηκε καταρχήν το 1975, mm-hmm, και προήλθε από τη συγχώνευση των δύο κατεξοχήν πρώτων ομάδων εδώ από της πόλης μας, τον Απόλλωνα Μυτιλίνης και τον Άτλα Μυτιλίνης. Ο Απόλλωνα Μυτιλίνης είχε μάλιστα και πολλές συμμετοχές στη Β' Εθνική, ήταν δηλαδή η ομάδα που εκπροσωπούσε εδώ το νησί και την πόλη μας στις εθνικές κατηγορίες. Ναι. Το 1975 λοιπόν συγχωνεύθηκαν αυτές οι δύο ομάδες και ιδρύθηκε ο σημερινός Αιωλικός. Εν συνεχεία ανέβηκε στο αριστεχνικό πρωτάθλημα που υπήρχε τότε και την περίοδο 81-82 ανεδείχθη πρωταθλητής στο αεραστεχνικό σε έναν εκπληκτικό αγώνα που έδωσε στο τέλος με τον Αθηναϊκό, παρουσία 8.000 θεατών. 2 Μαΐου του 1982, έτσι. Μπράβο, με καταρακτώδη βροχή, 8.000 κόσμος στο Νταρδά, κερδίσαμε 1-0 και ανεβήκαμε στη Β' Εθνική τότε. Μάλιστα. Αυτό νομίζω είναι και το ψηλότερο σκαλοπάτι του Αιωλικού. Μέχρι Β' Εθνική έχουμε πάει. Και ευχόμαστε να φτάσει και στη Β' και στην πρώτη, αφού τα κατάφερε η Καλονή, δεν τα καταφέρει ο Αιωλικός. Αυτή τη στιγμή η επιδίωξη όλων μας εδώ, διακαείς πάθος μας, είναι να ανεβεί ομάδα κατηγορία. Να πάμε καταρχήν Β' Εθνική. Πράγμα το οποίο το προσπαθούμε τώρα επί σειρά ετών. Mm-hmm. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Μπορεί και φέτος. Έχει αλλάξει λίγο το καθεστώς στο διοικητικό το τελευταίο διάστημα και αυτό νομίζω με την ευκαιρία που έχει αναλάβει και ένας Ελληνοαμερικάνος πρόεδρος δίνει έτσι ένα καλό στίγμα στην ομάδα και ακούστε, οικονομικά. Η ομάδα τα τελευταία χρόνια στηρίχθηκε από τον κύριο Γρυπιώτη, ο οποίος ήταν ο απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος στήριξε την ομάδα πολλά χρόνια, μάτωσε οικονομικά. Κουράστηκε κάποια στιγμή ο άνθρωπος και από πέρυσι ανέλαβε την ομάδα ο κύριος Αντωνάκας, mm-hmm, ο οποίος είναι από τη Μυτιλίνη, από το Βλωμάρι βασικά, αλλά είναι μόνιμος κάτοικος Βοστόνης. Ωραία. Από τη Βοστόνη λοιπόν γίνεται ο σχεδιασμός μαζί με τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ και κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του Αιωλικού. Ο στόχος, όπως μας λες και εσύ Στέλιο, είναι καθαρά φέτος η άνοδος, δηλαδή να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Πάντα αυτός είναι και ακόμα όσο περνάει το καιρό και δεν επιτυχάνεται, κάθε χρόνο δυναμώνουμε και περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ο διακαής πόθος μας είναι να μπορέσει η ομάδα να αλλάξει κατηγορία. Ο κόσμος τι λέει, είναι κοντά στον Αιωλικό, είναι μια ομάδα που είχε κόσμο κοντά της. Ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση με το, μιλάμε αριθμητικά έτσι, με τον κόσμο που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ο Αιωλικός γέμιζε χαλαρά 3.000, είχε 3.000 κόσμο στα παιχνίδια του εδώ. Όταν έπαιζε εκτός έδρας, τον ακολουθούσαν παντού, ας πούμε σε νησιά, να βλώναμε ένα πλοίο ολόκληρο, ξέρω εγώ, 2.000 κόσμο και πηγαίναμε Ρόδο, Κρήτη, Σαντορίνη, όπου παίζαμε τότε. Τώρα έχουμε, ο μέσος όρος των εισιτηρίων μας είναι γύρω στα 500 άτομα. Ναι. Βεβαίως αυτοί είναι πιστοί και έχουμε κόσμο και στην Αθήνα. Έχουμε οργανωμένο σύνδεσμο φιλάθλων στην Αθήνα που μας ακολουθάει παντού και εδώ. Αλλά δεν είναι αυτός ο αριθμός που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τα παλιά χρόνια μάλλον. Καλά, πιστεύω ότι είναι ένα γενικό κακό φαινόμενο αυτό, αλλά εσύ πού το εστιάζεις αυτό, δηλαδή τι οφείλεται? Εγώ νομίζω ότι έπαιξε πολύ αρνητικό ρόλο η τηλεόραση, ειδικά για εμάς τις αριστεχνικές κατηγορίες, διότι τώρα ο άλλος κάθεται στο σπίτι, τότε δεν υπήρχε τηλεόραση. Τότε για να δούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ας πούμε, περιμέναμε μέχρι 2 λεπτά πριν αρχίσει ο αγώνας για να δούμε αν θα υπάρξει μετάδοση κλπ. Τώρα ο κόσμος κάθεται από το Σάββατο στην τηλεόραση και βλέπει Super League, βλέπει ξένα πρωταθλήματα, βλέπει ό,τι θέλει. 3 μέρες βλέπει ποδόσφαιρο. Ναι, οπότε έχει χάσει, λες, την ουσιαστική. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το σπουδαιότερο. Ο σπουδαιότερος λόγος.
Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε όλα καλά και ρόδινα. Υπάρχει αισιοδοξία στην ομάδα, υπάρχει ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός. Αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Να δούμε και τα δύσκολα μονοπάτια τα οποία καλείται να ανέβει ο αιωλικός. Δηλαδή, το κομμάτι των ταξιδιών, από ό,τι βλέπω εδώ, πώς είναι δομημένη η Τρίτη Εθνική, είναι σίγουρα ένα τεράστιο ζήτημα. Θα σας πω, εμείς ξεκινάμε κάθε χρόνο με ένα μεγάλο δισαβαντάζ σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που παίζουμε, που είναι τα μεταφορικά και συνεχεία διαιτησίες. Δηλαδή, ο αιωλικός έχει 14 ταξίδια περίπου το χρόνο, τα οποία, ας πούμε, αν παίζουμε στην Αθήνα, η κάθε αποστολή έχει κόστος 4,5 με 5 χιλιάρικα. Και αυτό με το πλοίο και με την έκθεση που μας κάνει η ναυτιλιακή εταιρεία κλπ. Δηλαδή, αν ταξιδεύουμε με το αεροπλάνο, θα ήταν ακόμα πιο. Περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, θέλουμε 4,5-5 χιλιάρικα αν παίζουμε στην Αθήνα. Αν παίζουμε Πελοπόννησο, ακόμα περισσότερα. Και βέβαια, αν παίζουμε και σε κάποιο νησί, πάμε στα 8 χιλιάρικα η αποστολή. Ναι, γιατί το νησί δεν είναι ότι πάει στη Ρόδο κατευθείαν από τη Μυτιλίνη και τέλος. Έχουμε δύο. Είναι Οδύσσια, έτσι. Είναι διπλό ταξίδι. Μάλιστα. Εμείς φεύγουμε κάθε εβδομάδα που έχουμε εκτός έδρας αγώνα, φεύγουμε Παρασκευή από εδώ και γυρίζουμε στην καλύτερη περίπτωση Δευτέρα πρωί. Οπότε αυτό δυσχεραίνει και το έργο του προπονητή ό,τι αφορά τις προπονήσεις. Δεν είναι ότι τελείωσε ο αγώνας. Πρέπει να βρούμε γήπεδο να κάνουμε στην Αθήνα, γιατί φτάνουμε Σάββατο πρωί στην Αθήνα. Να βρούμε γήπεδο στην Αθήνα να κάνουμε το Σάββατο προπόνηση. Και μετά τα ταξίδια, το άλλο μεγάλο κόστος που έχουμε επίσης μεγάλο είναι και οι διαιτησίες. Εμείς εδώ η διαιτησία μας εντός έδρας είναι 1.600 με 1.800 ευρώ. Τόσο στη χίλια διαιτησία στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας. Το μπάτζετ μιας ομάδας επίπεδου του αιωλικού που είναι στην Τρίτη Εθνική και θέλει να πρωταγωνιστήσει, περίπου πού κυμαίνεται? Εμείς, ο μέσος όρος ο δικός μας είναι γύρω στα 270 με 300 χιλιάρικα. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε και την υπέρβαση, θα πάμε παραπάνω από αυτό το νούμερο. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να συμμετάσχουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική χωρίς να ξοδεύσουμε κατελάχιστον 270 με 300 χιλιάρικα. Στη χειρότερη περίπτωση, μόνο για τη συμμετοχή δηλαδή. Άμα τα 100 χιλιάρικα είναι μόνο διαιτησίες και μετακινήσεις. Φαντάζομαι ο πρωταγωνιστικός ρόλος θα απαιτεί περισσότερα χρήματα, απαιτεί μεταγραφές. Πολύ περισσότερα. Θέλουμε παίχτες απ' έξω. Οι παίχτες, εκτός από το ότι θα γυρέψουν παραπάνω χρήματα για να έρθουν εδώ, είναι ότι θέλουν σπίτια, θέλουν φαγητά, θέλουν διάφορα. Βλέπω εδώ τη σύνθεση της ομάδας, μιας και μιλάμε για παίκτες, και βλέπω κάποια ονόματα. Αντωνάκας, ας πούμε, είναι μυτιλινιό όνομα. Έχετε παίκτες από εκεί? Είναι ανιψιός του Προέδρου. Ωραία. Είναι και μπαλαδόρος, έχω μάθει. Καλός, πολύ καλός. Λοιπόν, έχετε όμως παιδιά, παίκτες που προέρχονται είτε από τις ακαδημίες της ομάδας του Ιωλικού, είτε είναι ντόπιοι, είναι δηλαδή από το νησί? Έχουμε. Σίγουρα έχουμε ένα κορμό που δεν γίνεται και διαφορετικά. Αλλά δεν μπορούμε να, αν θέλουμε να έχουμε και για παραμονή, ας πούμε, την παραμονή μας να επιδιώκουμε. Αλλά και πόσο μάλλον την άνοδο δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε ντόπια παιδιά. Υπάρχουν ταλέντα εδώ πέρα, υπάρχει ένας κορμός. Είχαμε παίκτες όπως ήταν φέτος, ξέρω εγώ, πολύ καλοί παίκτες που έχουν παίξει και σε πιο μεγάλες κατηγορίες. Αλλά δεν αρκούν μόνο οι ντόπιοι. Ναι. Τώρα, ας πούμε, ο Βαλιός είχε παίξει και Α' Εθνική, ξέρω που έπαιζε φέτος, με την Καλονία. Ποιος? Ο Βαλιός. Ο Βαλιός, έτσι. Ναι. Έχουμε παίχτες όπως είναι ο Κατσίκης και λοιπά, που έχει παίξει Β' Εθνική. Είχαμε παίχτες, αλλά δεν αρκούν και ταλέντα από εδώ, όπως ήταν ο Αγριμάκης, όπως ήταν ο Καλαφάτης, πλάγια μπακ, τα οποία είναι εξελίξιμοι παίχτες, αλλά δεν αρκούν μόνο τα παιδιά από εδώ. Μιλούσα χθες τηλεφωνικά με τον Σταύρο τον Αντανάκα, τον αντιπρόεδρο της ομάδας, και μου έλεγε ότι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα, ενδεχομένως το πιο μεγάλο της ομάδας, είναι να φτιαχτούν όπως πρέπει, με προοπτική για το μέλλον, οι ακαδημίες. Ομάδα που δεν έχει ακαδημίες δεν είναι ομάδα. Για μένα μια ομάδα έχει ποδοσφαιρική οντότητα όταν έχει γήπεδο και έχει και ακαδημίες. Αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία για να πούμε ότι μια ομάδα όντως πατάει γερά στα πόδια της. Και μ' ακούτε? Ναι. Ναι, και ειδικά ο πρόεδρος, ο καινούριος, ο κύριος Δημήτρης Αντωνάκας, έχει μια ευαισθησία στο θέμα των ακαδημιών, κάνει προσπάθειες κλπ. Έχουμε και έναν παράγοντα, τον κύριο Τυροπόλη, επιχειρηματία, ο οποίος ήταν χρόνια παράγοντας και διοικητικός έλεγχος της ομάδος. Τα τελευταία χρόνια έχει κήρυξει το βάρος και αυτό στις ακαδημίες. Και ελπίζουμε ότι και από εκεί θα έχουμε μια καλύτερη πορεία, ας πούμε, και θα τις εξελίξουμε. Η τοπική κοινωνία υποστηρίζει την ομάδα και οι επιχειρηματίες σε επίπεδο χορηγιών κλπ. Βάζουν το χέρι στην τσέπη? Βεβαίως, έχουμε περίπου κάθε χρόνο 40-50 επιχειρηματίες. Άλλος λίγο με μια πινακίδα στο γήπεδο, άλλος περισσότερο σαν χορηγός. Είναι κοντά στην ομάδα σίγουρα. Δεν έχουμε βέβαια γήπεδα εδώ, να ξέρετε. Έχουμε ένα πρόβλημα με τα γήπεδα, ας πούμε. Για πάμε να το δούμε αυτό. Δηλαδή ο Ταρδάς τώρα που έχει φυσικό χόρτο δεν έχει βοηθητικό.
Από που είναι αποκλειστικά για τον Ταραλά. Διότι εάν παίζει σε φυσικό χώρο, κανονικά πρέπει να έχει. Ορίστε. Η ομάδα που προπονείται. Η ομάδα υπάρχει ένα γήπεδο που είναι, είναι σε γυμνάσια μέσα στα ΤΕΛ, τα οποία και αυτά. Καταρχήν, θα ξέρετε ότι εμείς περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα τότε με την Καλονία. Όταν πήγε η Καλονία, το παιχνίδι δεν είχαμε γήπεδο να παίξουμε βασικό αγώνα, όχι να έχουμε προπονήσεις. Το πέταξαν δηλαδή τον αιωλικό. Ναι, εντελώς. Θέλανε να μην παίζουμε καθόλου στον Ταραλά, καθόλου. Ναι. Είχαν πάρει όλα τα γήπεδα. Εντάξει, τέλος πάντων, έχει σημασία. Με λίγα λόγια, η Καλονία έγινε η ομάδα της Λέσβου και όλες οι υπόλοιπες ήταν οι φτωχοί συγγενείς. Παρά την ιστορία. Η Καλονία, μέχρι που ανέβηκε η Β' Εθνική, ήταν όλα καλά. Στη Β' Εθνική ήρθε από την Καλονία, ήρθε εδώ στον Ταραλά, την φιλοξενήσαμε, όλα καλά, τη βοηθήσαμε. Ο κόσμος δεν ήξερε. Η Καλονία, όταν ανέβηκε η Β' Εθνική, δεν είχε κανένα οπαδό. Όλοι οι οπαδοί εδώ ήταν του Ιωλικού και με τη γενή. Σιγά-σιγά όμως την αγκαλιάσαν την ομάδα, είχε και επιτυχίες, έκανε και ένα τεράστιο ποδοσφαιρικό επίτευγμα, γιατί μπορεί να μην ξαναγίνει και ποτέ εδώ που τα λέμε στη Λέσβο, να ανεβάσουμε ομάδα Super League. Αλλά την ώρα που ανέβηκε όμως στη Super League, δυστυχώς είδαμε ένα πρόσωπο πολύ αλαζονικό. Αποδείχθηκε φούσκα η όλη ιστορία. Και πάρα πολύ, όσοι υπήρχαν χρήματα υπήρχε και η ομάδα μετά. Ναι. Κάποια στιγμή τελειώσαν τα χρήματα, τελειώσε και η ομάδα. Η οποία καλόν είναι να πούμε ότι δεν υφίσταται πλέον ως ομάδα. Ναι, δεν υφίσταται. Δεν ξέρω αν υπάρχει σαν σφραγίδα. Μάλιστα. Πάμε πίσω να δούμε κάποια ονόματα παικτών έτσι, που κατά την άποψή σας έχουν αφήσει ιστορία. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, παντού όταν έβλεπα ρεπορτάζ του Αιωλικού, γκολ ο Μανούσος, ξανά γκολ ο Μανούσος. Ο Μανούσος, ο Γιάννης, ο μπαμπάς του Γιώργου. Έτσι, και το παίζει και ο γιος του τώρα στον Ατρόμητο Αθηνών, αν το ξέρετε. Α, είναι ο γιος του Μανούσου. Είναι ο γιος του Γιάννη του Μανούσου. Ο Γιάννης ο Μανούσος είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας μας με 135 γκολ. Και την περίοδο Μάη 83-84 βγήκε πρώτο σκόρ στη Γάμα Εθνική με 35 γκολ και βραβεύτηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο μαζί με τον Αναστόπουλο και δεν θυμάμαι και με ποιον άλλον. Μάλιστα. Άλλα έτσι ονόματα που έχουν περάσει. Εγώ θυμάμαι ότι είχε πάει κάποια στιγμή και ο Μαϊστρέλη, ένα παίκτη από τον Ιωλικό. Έχουμε πολλά παιδιά από τον Ιωλικό που παίξαν και Α' Εθνική, όπω είναι ο Πιτό, όπω είναι ο Σαλταμάρα. Έχουμε παίκτε πολλού οι οποίοι είχαν καλή εξέλιξη και παίξανε και στην Α' Εθνική. Παλαιότερο ο Ανδρέας Λαμπέκης που ήταν και αυτό ένα μεγάλο σεντερφόρ, έπαιξε Ατρόμητο Αθηνών. Α' Εθνική όταν ήταν Ατρόμητος Αθηνών. Είχαμε παίκτε αρκετού που παίξαν σε εθνικές και σε Super League. Βλέπω και τη λίστα των προπονητών που έχουν περάσει και έχουν καθίσει στον πάγκο του Ιωλικού και βλέπω μεγάλα ονόματα. Ο Σταύρος ο Σαράφης. Με τον Σταύρο του Σαράφη κάναμε και άνοδο τη χρονιά που ήταν. Ναι. Ανέβηκαμε γάμα εθνική. Ο Πλεξίδας αυτό στο ατρωμί του. Έτσι, ναι, ναι. Λιβαθινός. Έχουν περάσει πολύ. Ειδικά τότε στα καλά χρόνια του Ιωλικού πέρασαν καλοί προπονητές και μεγάλα ονόματα. Μέχρι και ο Βεσελίνοβιτς είχε έρθει. Ναι, μετά τον Ολυμπιακό. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πούμε πριν κλείσουμε για το κομμάτι της πολιτείας. Μιλάμε για ένα σωματείο το οποίο έχει κοντά της κόσμο. Με τα σημερινά δεδομένα, μιλάμε για ένα σωματείο ιστορικό. Μιλάμε για ένα σωματείο το οποίο έχει ουσιαστικά πρακτικά προβλήματα, όπως τις μετακίνησεις, το γηπεδικό που μας είπατε, το οικονομικό. Η πολιτεία σε όλα αυτά είναι κάπου αργός, βρίσκεται κάπου κοντά στην ομάδα ή σε μια ομάδα σαν τον Αιωλικό τέλος πάντων. Ας σας πω κάτι. Εγώ καταρχήν θεωρώ ότι η πολιτεία, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το έχει εντελώς εγκαταλελειμμένο. Που θα έπρεπε να το βλέπουν και να ενδιαφέρονται και να το στηρίζουν, διότι από το αριστεχνικό ποδόσφαιρο και από αυτές τις κατηγορίες βγαίνει η Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αφημένο στην τύχη του, εντελώς. Εμείς φέτος που είχαμε μια καλή πορεία στο κύπελο, δεν έχουμε πάρει ακόμα τα χρήματα που δικαιούμαστε από τη συμμετοχή μας στο κύπελο. Φτάσαμε μέχρι και τα οποία είναι πόσα περίπου, έτσι. Ορίστε. Τα οποία είναι πόσα αυτά τα χρήματα. Αυτά είναι γύρω στα 12.000, αν δεν κάνω λάθος. Α, και γράφτηκαν στο χιόνι και έσβησαν. Θα τα πάρουμε, πότε τα πάρουμε. Και εκτός αυτού, μας έχει υποσχεθεί από και κάποια χρήματα έναντι των μετακινήσεων, σαν βοήθεια, ας πούμε. Τα οποία ούτε αυτά έχουμε πάρει ακόμα. Ναι. Οι υποσχέσεις αυτές είναι στα λόγια πολιτεία, και μένουν στα λόγια. Η πολιτεία να σταθεί στο εθνικό ποδόσφαιρο να το δει πιο ζεστά. Δηλαδή, ας πούμε, οι Χίος και οι Σάμος που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γάμα Εθνική δεν συμμετάσχουν για τους λόγους των μετακινήσεων. Για να δούμε τώρα, ανέβηκε η Μικρασιατική, υπάρχει η διάθεση και η πρόθεση από τα παιδιά. Κουλούν οι άνθρωποι, κουλούν σε οικονομικό, όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Σε αυτό και ειδικά στις μετακινήσεις. Τουλάχιστον να λυθεί το θέμα των μετακινήσεων. Ναι. Βλέπω πάντως τώρα και με την ιστορία με το Μητρό, αντί να καλυτερεύουν τα πράγματα, γίνονται ουσιαστικά πιο δύσκολα για τις ομάδες που έτσι έχουν ένα ερασιτεχνικό προφίλ. Εμείς πάντως τα ετοιμάσαμε τα χαρτιά όλα, είμαστε οργανωμένοι, θα είμαστε από τα πρώτα, από τις πρώτες ομάδες που θα το έχουμε εκπληρώσει αυτό το. Μπράβο. Αυτή την υποχρέωση που μας βάλει η πολιτεία.
Ωραία, λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα εγώ, για τον ένα λεπτό, Νίκο, ένα λεπτό. Θέλω την ευκαιρία και να σε ευχαριστήσω που μας έδωσες και το βήμα και είπαμε μερικά πράγματα για την ομάδα μας. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλες τις επιχειρήσεις του νησίου που είναι κοντά στην ομάδα, έτσι. Είτε είναι χορηγοί, είτε διαφημίζονται στο γήπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένεια Τρίφων, η οποία στηρίζει τον Αιωλικό ΕΣΑΗ. Είναι μια οικογένεια η οποία είναι πολύ κοντά στην ομάδα και μας βοηθάει πάρα πολύ. Τέλος, θέλω να βοηθήσω ασχέτως, γιατί υπάρχει και κριτική ότι η βοήθεια είναι με λίγη, θέλουμε περισσότερο κλπ. Το Δήμαρχο, τον κύριο Κίτελη, θέλω να ευχαριστήσω. Δεν έχουμε συνεργαστεί ακόμα με τον καινούριο Περιφερειάρχη, διότι έχουμε αιτήματα. Περιμένουμε η χρονιά που θα μας είναι κοντά μας και να μας συμπαρασταθεί. Μακάρι. Το νομικό πρόσωπο του Δήμου, την κυρία Κοχλάκα, τη Βάσο που είναι πρόεδρος, η οποία έχει σχέση με τα γήπεδα, την έχουμε ζητήσει να μας διευκολύνει για τις προπονήσεις μας και όλα αυτά. Τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Αιγαίου, την κυρία Καλογύρου, η οποία πέρυσι ήταν Περιφερειάρχης, είναι κοντά στην ομάδα, φέτος είναι Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο. Την εταιρεία που μετακινείται η ομάδα μας, την Blue Star, η οποία μας κάνει έκπτωση 50% και κάποιες άλλες διευκολύνσεις. Τέλος, να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της ΕΦΣΛΕΣΜΟ, τον κύριο Ψαρόπουλο, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και παλιός ποδοσφαιριστής και δόξα της ομάδος. Ωραία. Ο οποίος και αυτόν τον ευχαριστούμε για ό,τι προσφέρει και πάντα θέλουμε όλοι οι ανωτέρων να είναι πιο κοντά και να βοηθήσουν πιο καλά την ομάδα μας και πιο ουσιαστικά. Ωραία. Όλοι αυτοί τους οποίους ευχαριστήσατε και άλλοι που θα πρέπει να τους ευχαριστήσετε στο μέλλον, εύχομαι να είναι κοντά στην ομάδα, στον Αιωλικό και τα μάτια τους. Να εκφράσω και μια επιθυμία δικιά μου. Ναι. Ο πρώην πρόεδρος μας, ο κύριος Γρυπίδης, ο οποίος, σας λέω, ο άνθρωπος ήταν πολλά χρόνια και κουράστηκε και οικονομικά κλπ. Τώρα έκατσε ένα χρόνο, ξεκουράστηκε. Νομίζω ότι άμα έρθει και ο κύριος Αρμενάκας από την Αμερική, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια συνάντηση των δύο και να βρεθεί μια χρυσή τομή, γιατί και να συμμετάσχει και αυτό στο νέο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι μόνο η άνοδος. Όλοι ενωμένοι στον Αιωλικό. Όλοι ενωμένοι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε πάλι στη Μυτιλήνη, όπως σας είπαμε. Συνδέομαστε με τον Στέλιο Αλμπάνη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αιωλικού. Κάτι ξεχάσαμε. Νίκο, από την πίεση τη στιγμή εκείνη την ώρα που έλεγα τις ευχαριστίες μου κλπ. Δεν αναφέρθηκα σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα, μας βοηθάει σε όλα τα επίπεδα, ό,τι και να γυρέψουμε. Είναι ο υπουργός μας, ο κύριος Αθανασίου, ο οποίος τώρα είναι βουλευτής και ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα, τον έχουμε ό,τι χρειαστούμε να είναι στο πλευρό μας. Και δεν αναφέρθηκα εκείνη την ώρα παραδρομής και θεώρησα ότι έπρεπε να αναφερθώ οπωσδήποτε, γιατί θα ήταν αδικία να μην τον αναφέρω. Ωραία, Στέλιο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν. Είδατε, πάντα όταν αναφέρουμε ονόματα, πάντα ξεχνάμε κάποιον. Ναι, ήταν η πίεση της στιγμής, λοιπόν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, και ευχαριστώ και σένα. Ωραία, να είστε καλά. Ο Κώστας Κουκουλάς είναι εδώ απ' έξω ραδιοεφημερίδα, έχει πάρει ένα όπλο με πυροβολάει, έτοιμος, φεύγω, παιδιά, γεια σας. Λοιπόν, καλό Σάββατο Κυριακό, δεύτερο να έχουμε. Την επόμενη Παρασκευή και πάλι στη 1 το μεσημέρι, εδώ συντονισμένη στην Era Sport.